Ευθείες απειλές για απαγωγή των 8 Τούρκων αξιωματικών από τη χώρα μας απίφθινε με προκλητικό τρόπο ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης και κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπεκίρ Μποσδάγ. Yunanistan FETÖ'cü darbeci askerleri iade etmemiş olabilir. Hatta onlara başka imkanlar da korumalar da verebilir. Başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ama buradan şunu özellikle ifade etmek isterim ki ne yaparlarsa yapsınlar o darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler. Enselerinde olacağız. Onları eninde sonunda yakalayacağız. Türkiye'ye getireceğiz. Türk yargısına teslim edeceğiz. Yargımız da millet adına yaptıkları. Μιλώντας χθες το απόγευμα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ελλάδα, παρά το ότι έχει υποφέρει από πρατσικοπήματα, υποστηρίζει και υποθάλπτει τους πρατσικοματίες της οργάνωσης του Γκιουλέν. Ο Μπεκίρ Μποσδάγ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Yunanistan'da Sayın Başbakan'ın darbenin hemen akabinde yaptığı bazı açıklamalarla bu darbecilerin Türkiye'ye iade edileceği konusunda bir olumlu hava esti. Biz biraz da ümitlendik işin doğrusu. Sayın Tsipras sözünün eridir diye düşündük. Ama öyle görüldü ki daha sonra yargı süreçleri devreye sokularak bu iadeler yapılmadı. Hepimiz biliyoruz ki οι 8 Τούρκοι που βρίσκονται στη χώρα μας θα μεταφερθούν σε ειδικά επιλεγμένο χώρο στην Αττική, όπου θα φυλάσσονται για τη δική τους ασφάλεια, ενώ ο χώρος είναι άκρος απόρριτος υπό το φόβο απαγωγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας οριστικά και αμετάκλητα έχει κρίνει πως πρέπει να χορηγηθεί άσυλο στον έναν από τους 8, απόφαση που μπορεί να επεκταθεί και στους υπόλοιπους 7. Ama Yunanistan bunu yapmadı. Öyle görüyoruz ki Yunanistan Türkiye'nin içerisinde Türkiye'nin parlamentosuna, hükümetine ve milletin iradesine, devletine, anayasasına karşı darbe teşebbüsüne kalkışan bu FETÖ'cü terörist darbecileri himaye etmektedir. FETÖ'ye alenen destek vermektedir. Darbeden çekmiş Yunanistan devleti darbecilere destek vermektedir. Bunu Türkiye olarak bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Στην Ελλάδα τώρα, κυρίες και κύριοι, ο τόπος διαμονής των 8 Τούρκων αξιωματικών αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό και τα μέτρα ασφαλείας, όπως θα μας πει ο Σταύρος Ιωαννίδης, είναι δρακόντια. Σταύρο. Πράγματι, Εύα, στο γύρω από τον χώρο όπου θα διαμένουν οι αξιωματικοί θα υπάρχει 24-ωρη φύλαξη και βέβαια παρουσία περισσότερων από 80 αστυνομικών, ίσως να προσεγγίζουν και τους 100. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί. Πρόκειται για τους αόρατους πράκτορες της ΕΕΠ, οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο διαρκώς, καθώς και ελεύθεροι σκοπευτές 10 στον αριθμό της ΕΚΑΜ, οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι σε ταράτσες γύρω από το σπίτι στο οποίο διαμένουν οι αξιωματικοί. 12 αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής εντός και εκτός της οικίας και 10 αστυνομικοί στον περίβολο, ενώ υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς σταθμεύουν 2 περιπολικά με 4 αστυνομικούς, 2 ομάδες της Δίας με 8 αστυνομικούς, ομάδα ΟΠΚΕ επίσης με 8 αστυνομικούς, αλλά και μια δημιουργία ΜΑΤ με 25 άνδρες που βρίσκονται, όπως είπαμε, στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά υπάρχει και μία ομπρέλα ψηφιακής, αν θέλεις, παρακολούθησης του χώρου, ώστε να κάθε κίνηση να καταγράφεται από την Ελλάδα. Είναι αυστηρότατα τα μέτρα ασφαλείας. Και είναι λογικό αυτό μετά και τις απειλές από την τουρκική πλευρά, μετά και την απόφαση χθες να αφαιθούν ελεύθεροι και οι 8. Έτσι είναι ακριβώς. Μετά τις απειλές, λοιπόν, βλέπουμε ότι στόχος της Ελλάδας είναι οι 8 αξιωματικοί, οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί να βρίσκονται, μάλιστα, επί 24 ώρου βάσεως υπό την προστασία της ελληνικής αστυνομίας.